Λοιπόν, ελπίζω να σημειώσετε επίσης ότι αυτοί οι όροι, συνειδητό, υποσυνείδητο και ασυνείδητο, παίζουν συνεχώς εδώ μέσα. Δηλαδή, όπως είπα, για την πνευματική υπόσταση, αυτό είναι το συνειδητό της. Όλο αυτό. Το υποσυνείδητό της είναι αυτό εδώ. Και βεβαίως αυτό είναι, αναφέρεται σε έναν άνθρωπο, αλλά όπως έχω σχεδιάσει, αλλά ισχύει σε όλα τα δημιουργήματα. Ισχύει σε τα πάντα. Στα πάντα τα οποία για να υπάρχουν χρειάζονται ψυχή και η ψυχή σκέπτεται και εκφράζει ελεύθερη βούληση και μαθαίνει και αναπτύσσεται. Εδώ έχουμε την έννοια της ομαδικής ή συλλογικής συνειδητότητας. Άμα έχουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε 4 άτομα. Λοιπόν, ένα άτομο, ένας άντρας και μία κυρία εδώ πέρα. Και οι δυο έχουν συνειδητό. Έχουν κοινές εμπειρίες. Εγώ αυτή τη στιγμή εκφράζω ορισμένες ιδέες, τις οποίες ακούνε και ο άντρας και η γυναίκα, και ανάλογα με τη δικιά τους συνειδητότητα και με τη χρήση της ελεύθερης βούλησης της δικιάς τους, τους δίνεται μια ευκαιρία να επεκτείνουν τη συνειδητότητά τους. Εντάξει. Και βλέπετε, ο άντρας είναι το μπλε, επεκτάθηκε προς τα εκεί. Η γυναίκα, κόκκινο, επεκτάθηκε προς τα εδώ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι υπερκαλύπτονται σε ένα βαθμό. Ο κάθε ένας από αυτούς κέρδισε κάτι από την ιστορία αυτή, όπως το επέλεξε εκείνος. Όπως μπόρεσε να το καταλάβει, συνειδητότητα, και όπως εκφράστηκε με την ελεύθερη βούλησή του, γιατί μπορεί να το πετάξει αμέσως, δεν είναι υποχρεωμένος να το δεχτεί, εντάξει, μπορεί να το πετάξει αυτόματα. Αλλά το θέμα είναι ότι στο ποσοστό που δύο άνθρωποι μοιράζονται κάτι, είναι απόδειξη ομαδικής ή συλλογικής συνειδητότητας. Το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό, περιπεί, οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα έχουν μια συλλογική συνειδητότητα. Τα μέλη μιας οικογενείας έχουν μια συλλογική συνειδητότητα. Έχουν ζήσει μαζί, μοιράζονται πολλά πράγματα και ούτω καθεστής. Τα παραδείγματα πάνω σε αυτό, στην έννοια αυτή είναι πάμπολα και αφορούν τα πάντα. Και φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο, μετά τον ορισμό και από ορισμένες σχέσεις και λίγο εμβάθυνση στην ορολογία της συνειδητότητας, να δούμε το μοντέλο ζωνών συνειδητότητας. Οι ζώνες συνειδητότητας είναι γνωστές σαν διαστάσεις. Επί τη ευκαιρία, η ανάπτυξη των μοντέλων αυτών είναι ήδη στο YouTube, έτσι. Αν κάποιος έχει χρόνο, μπορεί να πάει και μπορεί να διαβάσει αυτές τις αναπτύξεις τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, ανάλογα με την επιλογή του. Επομένως, νομίζω ότι καλύτερη ιδέα είναι να επικεντρωθούμε σε μία γενική περιγραφή αυτού του μοντέλου και να μπούμε, για να τελειώσουμε σχετικά σύντομα και να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ο σκοπός αυτών των παρουσιάσεων είναι και να δημιουργήσουμε ερωτήματα, να συζητήσουμε και να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να αναπτύξουμε συνειδητότητα. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό είναι ενεργειακό επίπεδο. Εδώ είναι τα όρια του πνευματικού επίπεδου και εδώ, εδώ είναι τα όρια του συναισθηματικού επίπεδου ή του αστρικού. Με άλλα λόγια μιλάμε γι' αυτό. Μέσα σε αυτό το μέρος βλέπουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ας αρχίσουμε από το γεγονός ότι όλα αυτά αναφέρονται στο ένα. Άρα βλέπει κανείς ότι η συνειδητότητα στο νοητικό επίπεδο ουσιαστικά είναι η συνειδητότητα του Θεού. Του ένα. Εμείς στο ποσοστό που θέλουμε. Αυτό όμως ισχύει για όλη τη δημιουργία. Κάθε δημιούργημα έχει
βάσει της δικιάς του συνειδητότητας, η οποία είναι ένα απειροελάχιστο τμήμα της θεϊκής συνειδητότητας, έχει ανήκει κάπου και αυτό κοιτάμε να αναλύσουμε. Εντάξει. Χαρακτηρίζεται το νοητικό επίπεδο από την είσοδο της ψυχής, εδώ ψηλά, και από την έξοδο της σκέψης. Η ψυχή είναι εκείνη η οποία σκέπτεται και εκφράζεται βάσει της συνειδητότητας την οποία έχει και η οποία συνειδητότητα ανήκει και επιλέγεται από την ψυχή, από το πνεύμα. Αυτό έχει συνειδητότητα, αυτό επιλέγει, αυτό εκφράζεται και εμείς είμαστε το ένδυμά του σε αυτό το επίπεδο και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, είπαμε ότι όλα αυτά είναι ουσιαστικά συνειδητότητα, η οποία όμως πρέπει να ιδωθεί από το προοπτικό των ζωνών συνειδητότητας. Η πρόθεση την οποία κάνω, η οποία θέλει πολλή συζήτηση πραγματικά, είναι η εξής. Υπάρχουν έξι ζώνες συνειδητότητας. Η ζώνη η οποία είναι, αν θέλεις, η χαμηλότερη από πλευράς πυκνότητος, συγγνώμη, η υψηλότερη από πλευράς πυκνότητος, αλλά η χαμηλότερη από πλευράς συχνότητος, είναι η συνειδητότητα η οποία έχει σχέση με το μακρόκοσμο. Και όταν λέμε μακρόκοσμο, μιλάμε για όλα τα σύμπαντα, γαλαξίες, ηλιακά συστήματα, όλα τα... κάθε είδος κατασκευή, αν θέλεις, κάθε είδος ουράνιο σώμα, είναι, τα πάντα είναι, εντάξει. Λοιπόν, αμέσως πιο ψηλά από πλευράς συχνότητος και πυκνότητος έχουμε τη λεγόμενη άψυχη συνειδητότητα. Τα παραδείγματα που αναφέρονται στην άψυχη συνειδητότητα είναι τα πετρώματα. Απολιθώματα είναι επίσης ένα καλό παράδειγμα. Τα διάφορα ορυκτά, αν θέλεις. Τα ορυκτά τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία επίσης έχουν ψυχή, επίσης σκέπτονται, έχουν συνειδητότητα που έχουν ψυχή και σκέπτονται, αλλά για μας θεωρούνται άψυχα. Γιατί δεν χορεύουν, δεν μιλάνε κλπ. Έτσι, με την περιορισμένη ανθρώπινη αντίληψη που έχουμε, νομίζουμε ότι αφού δεν μιλάει είναι άψυχο. Εντάξει. Ενώ δεν είναι καθόλου άψυχο. Λοιπόν, πιο ψηλά έχουμε τη λεγόμενη έμψυχη συνειδητότητα που χαρακτηρίζει τα ζώα, τα φυτά, και εδώ αναφέρω τη λέξη όργανα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δηλαδή, πρέπει να τα πούμε άνθρωπο. Ο άνθρωπος παρουσιάζεται σαν ένα όργανο ίσως, σαν ένα σύστημα είναι όμως. Αποτελείται από όργανα. Και κάθε όργανο έχει τη δικιά του συνειδητότητα. Κάθε όργανο έχει τη δικιά του ψυχή και εκφράζει τη δικιά του ελεύθερη βούληση. Γι' αυτό, περιπίν, όταν κάποιος πάθει μια καρδιακή κρίση, είναι γιατί ουσιαστικά η καρδιά του αποφάσισε να κάνει απεργία για κάποιο λόγο. Εντάξει. Είναι πολλοί οι λόγοι, αλλά θέλω να πω ότι επελέγει από την καρδιά του να πάθει αυτό το πρόβλημα και εκείνος υποφέρει το αποτέλεσμα. Εντάξει. Δηλαδή, κάθε όργανο έχει ουσιαστικά, και αυτό θέλω να, τουλάχιστον είναι μια από τις βασικές προτάσεις, τις οποίες κάποιος θα πρέπει να σκεφτεί, κάθε όργανο, επειδή έχει ψυχή, σκέπτεται. Και αφού σκέπτεται, αποφασίζει. Και αφού αποφασίζει, είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά
εκφράζει ελεύθερη βούληση. Και πρέπει, επειδή είμαστε επηρεαζόμαστε από αυτό, το υφιστάμεθα. Και γι' αυτό αρρωσταίνουμε. Ο λόγος που γίνεται αυτό, μια άλλη ώρα, έτσι, δεν γίνεται σήμερα να το εξετάσουμε αυτό, αλλά είναι ένα από τα πολλά, πολύ ωραία ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Πιο ψηλά, έχουμε τα λεγόμενα όντα ή συνειδητότητες, οι οποίες είναι συναισθηματικά επικεντρωμένες. Αυτά τα όντα εδώ πέρα είναι ενδιαφέροντα. Είναι όντα τα οποία χαρακτηρίζουν πολύ συχνά ανθρώπους, αγγέλους και άλλες πνευματικές υποστάσεις, γιατί και εμείς πνευματική υπόσταση είμαστε, του επίπεδου μας. Είναι υψηλότερα από όσο είναι τα απλώς έμψυχα. Όχι πως αυτά δεν έχουν συνειδητότητα, συγγνώμη, αυτά εδώ τα έμψυχα δεν έχουν συνειδητότητα και δεν σκέπτονται, αλλά εμείς είμαστε, αν θέλεις, λίγο πιο πολύπλοκα όντα. Σκεφτόμαστε, έχουμε πιο πολύ βάθος, τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε περισσότερο και τουλάχιστον έτσι εμφανιζόμαστε, γιατί όλα αυτά, αυτή η πρόταση είναι φτιαγμένη από έναν άνθρωπο όπως την καταλαβαίνει. Με εσωτερική επικοινωνία, ναι, αλλά όχι όμως πως είναι και η μόνη πρόταση που θα μπορούσε να υποθεί και όχι μόνο, και ποτέ δεν πρέπει κανεί να φτάσει στο σημείο και να πει ότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση δεν είναι εξίσου καλή. Και η απόφαση έγκυται στον κάθε ένα από εμάς να δει ποια πρόταση ταιριάζει με τη δικιά του εσωτερική επικοινωνία. Και αν ταιριάξει, αν νιώσετε καλά εσείς, γίνεται δικιά σας και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό κερδίσατε, εντάξει. Μπορεί όμως να το χρησιμοποιήσετε αυτό σαν ένα σκαλοπάτι για να πάτε κάπου αλλού. Και αυτό κέρδος σας θα είναι. Πιο ψηλά. Έχουμε τις ζώνες συνειδητότητας της νοητικής επικέντρωσης. Από τα παραδείγματα μπορείτε να δείτε τι εννοώ. Εδώ βρίσκονται οι περίφημοι πνευματικοί δάσκαλοι. Είναι νοητικός επικεντρωμένοι. Προσέξτε, νοητικός επικεντρωμένοι δεν σημαίνει ότι δεν είναι συναισθηματικά εξαρτώμενοι, δεν έχουν συναισθήματα, δεν έχουν και αυτοί, όπως όλη η δημιουργία δεν έχει επαφή με τον συναισθηματικό του κόσμο και δεν έχει αδυναμίες, αλλά είναι επικεντρωμένοι, είναι λίγο περισσότερο από τους άλλους στον τρόπο που σκέπτονται και στα ιδανικά της προσφοράς και ούτω καθεστής. Δηλαδή είναι όντα τα οποία, αν θέλετε, είναι περισσότερο, είναι καλύτερα φτιαγμένα για να σταθούν πλάι σε πολλούς συγχρόνως. Εντάξει. Πνευματικοί δάσκαλοι, οι λεγόμενοι φωτισμένοι, οι λεγόμενοι οδηγοί, αυτοί ουσιαστικά είναι, αν θέλετε, οι υπηρέτες των άλλων. Όσο πιο ψηλά είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ είναι δεμένος με την ιδέα ότι έχει έρθει για να υπηρετήσει. Συνήθως οι άνθρωποι όταν βλέπουν κάποιος είναι ψηλά, εννοούν έχει δύναμη και μπορεί να μου δώσει δουλειά ή μπορεί να με βοηθήσει να μου κάνει ένα χατήρι κλπ. Έτσι σκέπονται οι άνθρωποι. Κυρίως για το εγώ μας είναι εκείνο το οποίο μας χαρακτηρίζει και δεν έχουμε ραφιναριστεί πάρα πολύ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όσο πιο ψηλά είναι κάποιος, τόσο λιγότερο κοιτάει τον εαυτό του και προσπαθεί να βοηθήσει τους πολλούς. Γι' αυτό σας λέω, στέκεται πλάι στους άλλους. Είναι οι υπηρέτες αυτοί οι άνθρωποι. Χαρακτηρίζονται από μία
πολύ καθαρή αίσθηση προσωπικού σκοπού. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δίνουνε. Δεν είναι βέβαια να πάρουν. Δίνουνε. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι άμα τους ρωτήσεις, αν ρωτήσεις πολύ κόσμο που έχει ασχοληθεί με τα πραγματικά, έχουν την εντύπωση ότι πολλοί από αυτούς, ότι τα έχουν μάθει όλα και εκείνο που τους μένει είναι λίγο παραπάνω για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον κύκλο της ανάπτυξης κλπ. Και να πάνε κάπου να ξεκουραστούν. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο αστεία πρόταση. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ δουλεύεις. Τόσο πιο πολύ δουλεύεις. Και αν ρωτήσετε εμένα, εάν θα ξαναγυρίσω, βεβαίως θα ξαναγυρίσω. Γιατί μου λέει ο άλλος. Εδώ πέρα, εδώ έχει φασαρίες και λοιπά. Λέω, γιατί εδώ έχει δουλειά. Εδώ χρειάζομαι. Έφυγε να ξαναγυρίσω ταχύτερα δυνατόν. Εντάξει. Ενώ οι άλλοι νομίζουν ότι θα πάνε εκεί πέρα και διαράξουν. Θα εκπλαγούν. Λοιπόν, μετά από αυτό φτάνουμε στη λεγόμενη ομαδική συνειδητότητα, ζώνη ομαδικών συνειδητοτήτων. Συγγνώμη. Εκεί είναι, επί τη ευκαιρία αυτό το όνομα δεν είναι καλό. Γιατί συγκρούεται με την ομαδική συνειδητότητα που είπαμε προηγουμένως. Πρέπει να βρω μία καλύτερη λέξη για αυτή τη μορφή τη ζώνη συνειδητότητας. Αυτό χαρακτηρίζεται από τους μεγάλους δημιουργούς. Εδώ δηλαδή βρίσκεται η συνειδητότητα πάνω στην οποία κρέμονται τα πάντα. Και ποια είναι αυτή η δημιουργία? Είναι ο μικρόκοσμος. Ο μικρόκοσμος. Τα υποατομικά σωματίδια, βάσει των οποίων μπορεί και φτιάχνεται η ύλη με την οποία υλοποιούνται τα πάντα, τόσο η ύλη όπως τη θεωρούμε, που τη βλέπουμε εμείς με τις αισθήσεις μας, που είναι ένα μικρό κομμάτι της ύλης που υπάρχει, ενεργειακής ύλης, όσο και εκείνη η ύλη η οποία δημιουργεί όλα τα αστρικά όντα. Και εδώ είναι η δημιουργία. Τα παράλληλα σύμπαντα είπαμε πως είναι εδώ. Εδώ είναι απλώς ένα σύμπαν το δικό μας, το οποίο είναι ελάχιστο. Εντάξει. Εδώ είναι. Αυτά χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούν τα υποατομικά σωματίδια για να μπορέσουν να φτιάξουν τα στοιχεία και από τα στοιχεία να γίνουν διάφορες ενώσεις από τις οποίες γίνεται το πάνω. Είτε στο αστρικό, είτε στο φυσικό. Αυτός ο μικρόκοσμος λοιπόν χαρακτηρίζεται από μια ομαδική συνειδητότητα εξυπηρέτησης των άλλων. Αυτοί ζουν για να υποστηρίζουν εμάς. Εμείς ζούμε για να βελτιωθούμε. Τον εαυτό μας κοιτάμε. Ζούμε για να βελτιωθούμε. Να αναπτύξουμε το εγώ μας ή να ξεφύγουμε, να μάθουμε ορισμένα πράγματα. Εκείνοι υπάρχουν για μας και είναι ευχαριστημένοι γι' αυτό. Είναι ευχαριστημένοι γι' αυτό. Εκεί, γι' αυτό σας λέω, έχει μεγάλη σημασία η συνειδητότητα και ομολογώ εγώ ότι αυτό το όνομα πρέπει να το αλλάξω. Ίσως το ονομάσω απλώς μεγάλη δημιουργή. Θα δούμε. Το παράδειγμα μας μιλάει ξεκάθαρα.